θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ειλικρινά για τη συμμετοχή σας στη σημερινή αυτή σύσκεψη εδώ στην Αλεξανδρούπολη και για τα ενημερωτικά στοιχεία που δώσατε όσοι μιλήσατε. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία από το πρωί η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, στην οποία δεν συμμετέχω φυσικά μόνο εγώ, είναι και άλλοι σύντροφοι, είναι ο Ζήσης Ολυμπερίδης, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ο Γιάννης Οδελής, βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά με καταγωγή από τον Εύρο, που ασχολείται ειδικά και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με ερωτήσεις, αναφορές, επίκαιρες ερωτήσεις και άλλες που καταθέτουμε για τα προβλήματα εδώ του λαού της Θράκης συνολικότερα και πιο ειδικά του Εύρου, εδώ της Αλεξανδρούπολης. Είναι ο Διονύσης Οκλάδης, που είναι γραμματέας Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επίσης, καθώς και τα άλλα στελέχη, και είχαμε την δυνατότητα και να ενημερωθούμε από κοντά, αν και ξέρετε ότι τα προβλήματα και μας απασχολούν και τα γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τα προωθήσουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή με τους ευρωβουλευτές μας και μέσα στο μαζικό κίνημα, στους μαζικούς φορείς και οπωσδήποτε στο κύριο μέτωπο των καθημερινών ταξικών λαϊκών αγώνων που αναπτύσσονται και εδώ στην περιοχή και σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πάλι, να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα που καταθέσατε, άλλα ζητήματα που μάθαμε σήμερα ή που αναδείξαν οι μαζικοί φορείς, γιατί ξεκινήσαμε από το νοσοκομείο, όπου αναδείχθηκαν τα μεγάλα προβλήματα της πανδημίας και της κατάστασης του δημόσιου συστήματος υγείας και εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Πήγαμε στην Ορεστιάδα και γίναμε μάρτυρες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή εκεί, συνολικότερα του Βόρειου Εύρου, να το πω έτσι. Επισκεφθήκαμε το ΚΙΤ στο φυλάκιο, όπου αναδεικνύονται και άλλα προβλήματα που απασχολούν τους μαζικούς φορείς και έχουν φτιάξει Επιτροπή Αγώνα. Συναντήσαμε εδώ έξω από την Αλεξανδρούπολη τους πλημμυροπαθείς, το χωριό που πλημμύρισε και που θρηνήσαμε, όπως είπε και ο Χρήστος ο Τρέλης, έναν πυροσβέστη, έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνιζόταν να σώσει ζωές ανθρώπων με κινδύνους για τους μαθητές. Όλα αυτά, μαζί με τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εδώ, όπως είναι η σε εξέλιξη άσκηση Defender των ατοικών δυνάμεων εδώ στην περιοχή, δεν είναι διαφορετικά ζητήματα, διαφορετικά προβλήματα που αλλού είναι το ένα, αλλού το άλλο, άλλους αποσχολεί το ένα, άλλους το άλλο. Είναι προβλήματα που αποσχολούν όλη την κοινωνία. Από τη μόρφωση για τα παιδιά μας που θέσαν οι μαθητές και οι γονείς, μέχρι τα ζητήματα της υγείας, μέχρι τα ζητήματα των οξυμένων ανταγωνισμών ή της οικονομικής κρίσης και της επιπτώσεις στους εργαζόμενους που έθεσαν οι εκπρόσωποι και σήμερα των εργατικών σωματείων των φορέων της εργατικής τάξης εδώ του νομού ή της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Και έτσι θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Οι καιροί είναι δύσκολοι, βιώνουμε κρίσιμες στιγμές, τραγικές θα έλεγα από πολλές απόψεις, τόσο όσον αφορά τα θέματα της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που είναι σε εξέλιξη, αλλά που δεν είναι κρίση υγειονομική, δεν οφείλεται στην πανδημία, οφείλεται σε αυτό το σύστημα που γεννά κρίσεις, γιατί υπάρχει μεγάλη υπερσυσσόρευση κεφαλαίων που δεν μπορούν να επενδυθούν. Και βεβαίως η ανάκαμψη πολυπόθητη δεν ήρθε και βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο σε μια νέα κρίση που είναι σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα αυτό να έχει επιπτώσεις ξανά στις τσέπες των εργαζομένων, στο εισόδημά τους, στο πώς βιώνει μια λαϊκή οικογένεια, στο πρόβλημα της ανεργίας, της αναδουλειάς, της απληρωσιάς, σε όλους τους τομείς και μια σειρά άλλα τέτοια θέματα. Αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης, αφορά τα ζητήματα
της καταστολής και του αυταρχισμού, άρα λοιπόν όπως και των ανταγωνισμών στην περιοχή. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας και όλα ενιαία εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να τα παλεύουμε. Για κοιτάξτε να δείτε. Για παράδειγμα, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτό το περιβόητο σχέδιο ανάπτυξης 2.0 το λέει, 2.0 το λέει, και με βάση τα κονδύλια που θα εκταμιευτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 32 δισεκατομμύρια ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα με βάση αυτά που αποφάσισε το Ταμείο, το ενιαίο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν του λέμε να δώσει λεφτά για την υγεία, για περισσότερους γιατρούς, όταν του λέμε στη Βουλή να δώσει περισσότερα λεφτά για την παιδεία με εκπαιδευτικούς, όταν του λέμε να δώσει λεφτά για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και να πάρουν τις αποζημιώσεις τους οι πλημμυροπαθείς ή άλλα τέτοια ζητήματα, η μόνιμη απάντηση είναι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, πού να τα βρούμε τα χρήματα. Και όταν τον ρωτάμε τα χρήματα που θα εκταμιευτούν αυτά, τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, πού θα δοθούν. Και εδώ πρέπει να έχουμε καθαρό ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε κατά 99% σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Στα μονοπόλια που λέμε, πέστε το με όποια έκφραση θέλετε. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι αυτοί που θα κερδίσουν από αυτό το μπακτολό χρημάτων. Και βεβαίως δεν πρόκειται να πάνε για να επιληθούν ζητήματα της υγείας, την ώρα που χρειάζονται χιλιάδες γιατροί, χιλιάδες νοσηλευτές, άλλες ειδικότητες διοικητικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, στο δημόσιο σύστημα υγείας, που εμείς αυτό παλεύουμε. Τη στιγμή που χρειάζεται επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, για να μπορέσουν να βρεθούν κλίνες, να μπορέσουν να βρεθούν μεθ, να μπορέσουν να βρεθούν έστω το προσωπικό αυτό που διαθέτουν για να περάσουμε αυτή την κρίσιμη και τραγική κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι όχι. Γιατί δεν μπορεί να πειράξει την ιερή αγελάδα του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Και εδώ το επιχείρημα που έχει καταρρεύσει είναι αυτό που λένε ότι ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να συνυπάρχουν πάρα πολύ καλά. Στην υγεία δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Έλεγα και στους γιατρούς στο νοσοκομείο και στο σωματείο των εργαζομένων στον Ερυθρό που έχει μονάδα θρομβόλησης εκεί, δεν έχει κλείσει τώρα η μονάδα θρομβόλησης γιατί έχει γίνει νοσοκομείο COVID, δηλαδή νοσοκομείο μιας νόσου όπως έχουν γίνει τα περισσότερα νοσοκομεία. Και οι άνθρωποι που επίγονται για να μην πεθάνουν για να τους γίνει θρομβόληση τους στέλνουν στο Μετροπόλιταν που είναι ένα μεγαθύριο του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Επιπληρωμή. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Το ίδιο είναι και σε μια σειρά άλλους ασθενείς, ογκολογικούς ασθενείς, σκλήρινση κατά πλάκας που έχουν άλλοι συνάνθρωποι μας και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Και ασχολούνται μόνο με τον COVID, δικαιολογημένα φυσικά, αλλά μένουν πίσω τα άλλα. Και δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και ούτε δίνει χρήματα από αυτά τα χρήματα, τέλος πάντων, που έρχονται για να μπορέσει να πάρει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν προχωρεί γρήγορους εμβολιασμούς. Μας λέγανε εδώ ότι μόνο 3 εμβολιαστικά κέντρα βρίσκονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και δικαιολογημένα οι γιατροί και είναι επιβαρημένο και με μια σειρά άλλες ασθένειες, με άλλες κλινικές και οπωσδήποτε με τον COVID κλπ. Και στα κέντρα υγείας δεν παίρνουν γιατρούς ή νοσηλευτές να κάνουν τα εμβόλια, οπότε να προχωρήσει πιο γρήγορα ο εμβολιασμός του πληθυσμού για να γίνει ανοσία. Η κυβέρνηση δεν προχωρά σε συμφωνίες για να φέρει στην Ελλάδα εμβόλια που υπάρχουν διεθνώς και είναι αποτελεσματικά και μπορούν να βοηθήσουν στον γρήγορο εμβολιασμό του πληθυσμού. Αλλά αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Αυτά είναι ότι πρέπει να έρθει σε σύγκρουση
και με τους ανταγωνισμούς και με τα κέρδη των εταιριών, των φαρμακευτικών για παράδειγμα βιομηχανιών, αυτούς που ελέγχουν το φάρμακο και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Και λέμε, το ίδιο γίνεται και με τα αντιπλημμυρικά έργα για παράδειγμα. Έλεγα πριν στην Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων εδώ στο ΑΠΑΛ, ότι δεν θεωρείται επιλέξιμο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το να κάνει αντιπλημμυρικά έργα ή το να χρηματοδοτηθούν με αποζημιώσεις. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε από αυτά τα χρήματα. Αλλά όμως εδώ είναι κρίσιμο ζήτημα για την ίδια τη ζωή των ανθρώπων εκεί. Θα πλημμυρίσουν ξανά αύριο. Γιατί αντιπλημμυρική προστασία δεν είναι μόνο όταν συμβαίνει το κακό, συμβαίνει το πρόβλημα και πας να τον παλώσεις. Και εδώ χρειάζονται βεβαίως αποζημιώσεις 100% να δοθούν, να απαλλαγούν από χρέη σε εφορίες, σε τράπεζες, να απαλλαγούν από ένφια ή οτιδήποτε άλλο έχουν από δημοτικά τέλη. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να γίνουν και όπου δεν έχει γίνει εμείς το παλεύουμε να συμβεί αυτό άμεσα για να οι άνθρωποι να ανασάνουν λίγο. Αλλά πρέπει να δεις και το αύριο. Γιατί του χρόνου, του παραχρόνου μπορεί να ξανά έχουμε τέτοια. Και εκεί μπορεί να μην θρηνήσουμε, δεν ξέρω ξανά πυροσβέστη, να θρηνήσουμε μαθητές που επίσης κινδύνεψαν με το σχολείο εκεί. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Άρα λοιπόν πρέπει για να γίνουν τα φράγματα, για να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα λέει γιατί δεν έχουν κέρδος για τις εταιρείες που τα αναλαμβάνουν αυτά. Εδώ πρέπει να αναλάβει το κράτος σε συνεργασία με τους δήμους, με τις περιφέρειες, να οργανώσει αυτή την κατάσταση. Άρα και αυτό συνδέεται με αυτό που σας έλεγα πριν, πού πάνε αυτά τα χρήματα, γιατί δεν επιλέγονται ακόμα και από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα πάνε μόνο και τα δίνουν για παράδειγμα σε αυτούς τους ομίλους που σας έλεγα, που ορισμένοι από αυτούς υπόθηκαν εδώ για την ενέργεια, το φυσικό αέριο, τις ανεμογεννήτριες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι προστατεύουν μάλιστα και το περιβάλλον. Και εδώ ξέρουμε από όλη την Ελλάδα όπου έχουν γίνει, καταστρέφουν δασικές εκτάσεις, δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον, διότι δεν παίρνονται μέτρα, δεν υπάρχουν σχέδια περιβαλλοντικά ώστε να πού θα γίνουν και αν πρέπει να γίνουν. Και βεβαίως το αποτέλεσμα είναι η ενεργειακή φτώχεια, ακριβό ρεύμα πάλι για τις λαϊκές οικογένειες και πάει λέγοντας. Δηλαδή μια τρύπα στο νερό στην ουσία. Και οι θέσεις εργασίας ευκαιριακές και άντε μετά απόλυση ή και όποιος δουλεύει με φτηνά μεροκάματα, με χαμηλά μεροκάματα, με απληρωσιά και πάει λέγοντας. Γιατί εκεί κατευθύνεται όλη αυτή η κατάσταση. Και το άλλο, η εκταμείευση ακόμα και των 32 δις, γιατί επιμένω σε αυτό το ζήτημα επειδή είναι σημερινό, χτες έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση. Η εκταμείευση αυτή θα γίνεται με το σταγονόμετρο πάλι. Όπως με τα μνημόνια, διότι για νέο μνημόνιο θα έχουμε. Χτες ο Ριζοσπάστης έγραφε στο πρώτο σέλιδό του σούπερ μνημόνιο. Και θα είναι σούπερ μνημόνιο. Θα δώσουν 32 δις, τα οποία θα εκταμείευονται σταδιακά και όποτε θέλει η τράπεζα, το Ταμείο Ανάκαμψης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η μεγάλη ισχυρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το αζημίωτο βέβαια. Δηλαδή υπάρχει η εποπτεία που σου λέει, όπως κάναν με τα μνημόνια, τα μέτρα για παράδειγμα κατάργησης των εργασιακών σχέσεων, αλλαγής των εργασιακών σχέσεων τα πήρες, τα μέτρα για τα πανεπιστήμια ή για τα γυμνάσια για τους μαθητές τα πήρες στο Υπουργείο εκεί. Τα μέτρα που σου είπα, αντιλαϊκά όλα αυτά τα μέτρα, για τη δεκάωρη δουλειά που θέλει η μεγάλη εργοδοσία για τους εργαζόμενους το πήρες. Τα μέτρα τα επιπλέον για την κοινωνική ασφάλιση που θα δώσει νέο χτύπημα στους ασφαλισμένους εργαζόμενους τα πήρες, θα λέει στην κυβέρνηση. Αν δεν τα πήρες, πάρτα για να μπορέσεις να πάρεις με τη σταγόνα σταλιά-σταλιά αυτό που το κομμάτι που σου αναλογεί ως χώρα. Αυτό θα γίνεται.
Και αυτό το ζήσαμε. Το ζήσαμε 10 χρόνια πριν με την προηγούμενη οικονομική κρίση. Θα το ζήσουμε και με τη νέα οικονομική κρίση. Δεν τα ονομάζουν τώρα μνημόνια, αλλά η ουσία αυτή είναι. Και τέτοια μέτρα ετοιμάζονται να πάρουν. Μέτρα που θα περιορίζουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, να μην διεκδικούν, να μην έχουν αιτήματα, που θα περιορίζουν το απεργιακό δικαίωμα και βεβαίως θα τους καταχαιριάζουν και όλα με τα ΜΑΤ, όπως κάναν χθες με τους υγειονομικούς έξω από το Υπουργείο Υγείας που διεκδικούσαν τα αυτονόητα, λέγαν μαζέψτε, πάρτε, επιτάξτε τον ιδιωτικό τομέα, φέρτε μας γιατρούς, φέρτε μας νοσηλευτές στα νοσοκομεία, δεν αντέχουμε άλλο. Πεθαίνει κόσμος. Δεν μπορούμε να βάλουμε στις ΣΜΕΔ, στις κλίνες. Πεθαίνουν άνθρωποι που είναι πολύ βαριά άρρωστοι και δεν μπορούμε να τους... Και τους καταχαιριάσαν γιατί φωνάζαν απ' έξω υγειονομικοί. Αυτούς που λέγαν ότι πρέπει να τους χειροκροτάμε. Και εμείς τους λέμε οι γιατροί δεν θέλουν ούτε χειροκρότημα, αλλά δεν θέλουν πολύ περισσότερο και ξύλο. Θέλουν να κάνετε προσλήψεις, θέλουν να... Βελτιώστε τους μισθούς τους, θέλουν να αυτούς που έχετε αντί να διώχνετε ειδικευμένους γιατρούς να τους μονιμοποιήσετε, να τους έχετε μόνιμα εκεί. Γιατί συζητούσαμε και το άλλο, λέει, στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ θέλω την τάδε ειδικότητα ειδικευόμενο γιατρό, δεν έχω αιτήσεις, δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται? Γιατί του λέει ότι θα σε έχω για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια θα σου κάνω σύμβαση. Λέει σε αυτόν που είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και δουλεύει τώρα. Να έρθεις εδώ, πώς θα κάνει η αίτηση? Έχει οικογένεια. Θα φύγει από εκεί, θα ξεκοπεί, που έχει και μεγαλύτερες δυνατότητες. Δηλαδή, άμα τον διώξει μετά από δύο μήνες, από δύο χρόνια ή από ένα χρόνο, τι θα κάνει ο άνθρωπος? Θα έχει ξεκοπεί. Ενώ εκεί έχει και περισσότερες δυνατότητες. Να βρει μια άλλη δουλειά, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, να ψάξει, να βρει. Έχει την οικογένειά του εκεί. Και θα ξεσπιτωθεί, θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη, θα νοικιάσει σπίτι, θα μένει η οικογένεια και θα του πει μετά από ένα χρόνο: φύγε, δεν σε θέλω. Όπως είπε στον άλλον, τον πρόεδρο του Αγίου Σάββα, των εργαζομένων. Δεν το ανανεώνει τη σύμβαση. Λίγη σήμερα και δεν την έχει ανανεώσει ακόμα. Μέχρι τον Οκτώβρη έστω, που είναι μέσα στην πανδημία. Και είναι ένα μεγάλο ογκολογικό, που είναι και μεροληπτική βέβαια αυτή η μη ανανέωση εκεί. Έχει και άλλα στοιχεία, επειδή είναι συνδικαλιστής ο άνθρωπος και επειδή αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για αυτών που περιθάλπτονται εκεί. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με την ίδια την επιλογή των κυβερνήσεων, των ποιον υπηρετούν και τι θέλουν να κάνουν. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ήμασταν στο ΚΙΤ. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια κέντρα, στρατόπεδα, είτε κλειστά είτε ανοιχτά, πολύ περισσότερο σε παραμεθόριες περιοχές, σε κρίσιμες γεωστρατηγικά περιοχές όπως είναι ο Εύρος ή όπως είναι τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα πρέπει να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ρατσισμό, οπωσδήποτε αντιπαλεύουμε όλες αυτές, είναι και αυτοί θύματα πολέμων, διώξεων κλπ. Κλπ. Θα πρέπει προσωρινά να μεταβαίνουν σε άλλους χώρους που να έχουν και υγιεινή και ανθρώπινη αξιοπρεπή διαβίωση για λίγες μέρες όσο χρειάζεται, να επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης των ταξιδιωτικών τους εγγράφων ή του ασύλου τους και από εκεί να παίρνουν το δρόμο για τις χώρες προορισμού τους. Και αν έχουν άσυλο, να τους δίνεται άσυλο. Αν είναι να πάνε στη Γερμανία, στην Ιταλία, που πρέπει να πάνε, να πάνε εκεί. Αν είναι να πάνε αλλού, να πάνε αλλού. Και να λύνεται αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να επεκτείνονται συνεχώς και μάλιστα σε κρίσιμες περιοχές και έχουν δίκιο οι κάτοικοι και οι μαζικοί φορείς που έχουν φτιάξει επιτροπή αγώνα. Ξαναλέω, μακριά όμως από ρατσισμό ή οτιδήποτε, γιατί και αυτοί είναι θύματα των πολέμων. Και δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι τι να κάνουμε το ΝΑΤΟ. Μα το ΝΑΤΟ είναι που δημιουργεί προβλήματα και βομβαρδίζει τη Συρία, τη μια χώρα μετά την άλλη, όλες τις περιοχές εκεί. Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες τέτοιες, εξαπολύουν πολέμους και αναγκάζουν τους ανθρώπους να ξεσπιτώνονται από τα σπίτια τους και να ψάχνουν να βρουν αλλού στον ήλιο μοίρα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μας λένε. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης που έχει ευθύνες τεράστιες
γιατί κάνει αυτή τη συμφωνία με την κοινή δήλωση, την κοινή συμφωνία με την Τουρκία που τη χρηματοδοτεί κιόλα για να μπορεί η Τουρκία, ο Ερντογάν από τη μεριά του να εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και να τους στέλνει στην Ελλάδα για να δημιουργούνται προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες κλπ. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να πεις, ωραία, τι να κάνω. Πρέπει να αντιπαρατεθείς, να πεις όχι μέχρι εδώ. Δεν μπορεί να λες και ναι στο ΝΑΤΟ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια ώρα να σου δημιουργεί προβλήματα. Αύριο τι θα γίνει. Λένε τώρα, μα θα έρχονται εδώ οι Αμερικάνοι, το Defender, η άσκηση που γίνεται εδώ, σε μια κρίσιμη περιοχή. Αυτό στοχεύει τη Ρωσία. Αλλά η Ρωσία σου λέει, κοίταξε κύριε, άμα μου έχετε βάσει στην Ελλάδα, όπως είναι η Σούδα και σε άλλα 22 σημεία, ανάμεσά τους και η Αλεξανδρούπολη πλέον, εδώ με το λιμάνι, τη βάση ελικοπτέρων και λοιπά την Αμερικάνικη, εγώ θα σε στοχεύσω άμα υπάρξει πολεμική εμπλοκή. Έτσι γίνονται αυτά. Και έτσι μπερδεύονται οι λαοί γίνονται τα θύματα μεγάλων ισχυρών ανταγωνισμών, υπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε ισχυρά κράτη και για τους δικούς τους φυσικά ο καθένας σκοπούς. Άρα λοιπόν δεν είναι, ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, συγχωρέστε με, αλλού το ένα ζήτημα, αλλού το άλλο πρόβλημα. Όλα αυτά δένονται με μια κόκκινη κλωστή που λέει ποιος έχει την εξουσία, για ποια συμφέροντα παλεύει και ποιος πρέπει να είναι ο δρόμος που να ακολουθήσουμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο. Και παλεύοντας παντού, ξαναλέω, δεν υποτιμάμε τίποτα. Και μέσα στη Βουλή παλεύουμε και στην Ευρωβουλή. Το κύριο όμως είναι ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι γυναίκες, οι νέοι, αυτοί που είναι αυτό που λέμε λαός, με λαϊκές οικογένειες που υποφέρουν και αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα και πάνω τους δέχονται αυτή την πίεση, αυτοί να ενωθούν όλοι. Γιατί δεν έχουν να τους χωρίσουν τίποτα. Εδώ δεν υπάρχουν δεξιά, αριστερή, κεντρώοι, έτσι, αλλιώς κλπ. Άσχετα τι ψηφίζει ο καθένας. Πρέπει να παλέψουν σε μια κοινωνική συμμαχία, αλλά που να έχει ξεκάθαρο στόχο για το που πρέπει να πάμε και με ποιους πρέπει να τελειώσουμε. Γιατί δεν γίνεται να λέμε, εντάξει, φίλοι του κουκουέ, σας αναθέτουμε, κουτσούμπα τώρα που ήρθες εδώ στον Εύρο, σου αναθέτουμε να πας στη Βουλή το πρόβλημά μας, να το προβάλλεις, εντάξει, να το προβάλλουμε. Αλλά ξέρετε, όταν καταθέτουμε μια πρόταση για να περάσει ένας νόμος, μια τροπολογία σε ένα νόμο, για παράδειγμα, που λέει να ενισχυθούν οι γιατροί εκεί στο νοσοκομείο το δημόσιο της Αλεξανδρούπολης, να ενισχυθούν, ξέρω εγώ, άλλο για την παιδεία εκεί να μην περάσει ο τάδε νόμος ή να δοθούν οι αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς και να φτιαχτούν αντιπλημμυρικά έργα. Αυτοί που δεν το ψηφίζουν είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί το κουκουέ έχει 15. Εγώ όσο και να φωνάξω και να ανεβάσω τους τόνους και ο Δελής και η υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα, δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα συμφέροντα και οι συσχετισμοί. Άμα έχει συσχετισμό 15 και από την άλλη μεριά οι υπόλοιποι 300, όχι 300, πόσοι είναι, πόσοι μένουν, δεν συμφωνάνε και δεν ψηφίζουν αυτό, γιατί πάει ο τάδε βιομήχανος, γιατί πάει ο τάδε πολιτικάντης, γιατί πάει το τάδε λαμόγιο και τους λέει, τους στάδιζε είτε ψήφους, είτε επιρροή, είτε οτιδήποτε άλλο και σου λέει δεν το ψηφίζω, δεν το ψηφίζει. Αυτή είναι δυστυχώς η Βουλή. Το λέω για να μην έχουμε αυταπάτες για το τι όργανα είναι αυτά στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Άρα χρειάζεται στο μυαλό μας να έχουμε και την αλλαγή των συσχετισμών. Πώς θα αλλάξουν οι συσχετισμοί και μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως μέσα στον κόσμο, μέσα στο κίνημα, στα σωματεία, στους συλλόγους. Δεν ξέρω πού είναι το εργατικό κέντρο. Γιατί δεν είναι εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσε να πει την άποψή του. Πού είναι το ΤΕΕ. Πού είναι άλλοι φορείς. Δεν απασχολούν ζητήματα των εργαζομένων να τα προβάλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να πιάσει και τα άλλα τα κόμματα, να πάει και στα Υπουργεία. Γιατί πάμε. Μιλάμε και με τους υπουργούς, μιλάμε και του λέμε θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Το παλεύουμε. Και περισσότερα καταφέρνουμε παρότι είμαστε στο 5,5%, στο 5 πόσο παίρνουμε και έχουμε 15 βουλευτές. Γιατί έχει κύρος το ΚΚΕ, το σέβονται, ξέρουν ότι έχει σταθερό λόγο, σταθερή άποψη
ότι δεν λέει για τα μάτια του κόσμου ή για τα ψηφαλάκια κάποιες υποσχέσεις ή κάποια ζητήματα που παλεύει, τα εννοεί και βεβαίως έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα και για αυτόν τον λόγο από τους διάφορους τυχάρπαστους και τυχοδιώκτες που κυκλοφοράνε. Συγγνώμη αν σας κούρασα, δεν είναι βέβαια και το αντικείμενο της σύσκεψης αυτό. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εδώ ξανά μπροστά σας, εκ μέρους όλης της αντιπροσωπείας, είναι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να έχουμε ανοιχτή γραμμή με όλους μαζί, με όλους τους μαζικούς φορείς και άλλους που δεν είναι σήμερα εδώ και με άλλα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί είναι πολλοί εργαζόμενοι που έχουν πάρα πολλά προβλήματα και ειδικά εδώ στον Εύρο. Έχω υπόψη μου, για παράδειγμα, την προηγούμενη περιοδία που είχα έρθει το καλοκαίρι, οι εργαζόμενοι σε ένοπλες δυνάμεις, γιατί έκανα αναφορά πριν, που δεν πληρώνονται, έχουν πολλά προβλήματα και με υπερορίες και με δουλειές και με έκτακτα και με τη στέγαση, έχουν προβλήματα και μια σειρά άλλα ζητήματα που τους αφαιρούνται δικαιώματα και που βεβαίως όλοι αυτοί σαν ένας άνθρωπος πρέπει να τα παλέψουμε. Γιατί όλοι δεν είναι έξω από την κοινωνία. Σε μια κοινωνία ζούμε, όλοι μας έχουμε παιδιά από πανσχολείο ή στις σχολές που είναι κλειστές των πανεπιστημίων, είπαν και οι φοιτητές εδώ, ή τμήματα που πάνε να κλείσουν όπως την Ορεστιάδα που μας λέγαν τα παιδιά εκεί, η Επιτροπή Αγώνα των Φοιτητών εκεί, λόγω της νέας, του νέου νόμου Κεραμέως. Όλοι είναι ζητήματα όλα αυτά και οι γιατροί στο νοσοκομείο και οι νοσηλευτές, ξαναλέω, και σαν ένας άνθρωπος πρέπει να τα παλέψουμε. Οτιδήποτε έχετε, υπόμνημα, αίτημα, τηλέφωνο, να μας κάνετε, να το προβάλλουμε, να το προωθήσουμε, εμείς θα είμαστε παρόντες. Σας ευχαριστώ.